Τορτίγες με σπιτικό γύρο κοτόπουλο. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν για να κάνουμε σπιτικό γύρο κοτόπουλο? Ο γύρος τώρα είναι ένα brand name, γιατί πλέον ο γύρος έχει γίνει brand name, το οποίο είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Εμείς όμως δεν θα κάνουμε τον κανονικό γύρο, αυτό που μπαίνει στη φωτιά όρθιο, που ψιλοκόβεται, πολύ λεπτές φέτες. Θα κάνουμε σπιτικό γύρο, λίγο πιο χοντροκομμένο, τελείως διαφορετικό μαρινάρισμα από αυτό που έχετε συνηθίσει. Θα πάμε λοιπόν ξεκινώντας βάζοντας γάντια, επειδή διαχειριζόμαστε κοτόπουλο. Θα πάρουμε ωραίο φιλέτο από το κοτόπουλο και θα αρχίσουμε να το κόβουμε με ένα μαχαίρι ακονισμένο σε μικρά κομμάτια. Ακανόνιστα μεν, μικρά δε. Βλέπετε ότι το κόβω πάρα πολύ λεπτό, πρέπει να εισχωρήσει η μαρινάδα μέσα και επίσης πρέπει να ψηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει φιλέτο στήθος, αλλά αν θέλετε μπορείτε να βάλετε μπούτι στήθος, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε πέτσα, αν δεν θέλετε μπορείτε να μην βάλετε πέτσα. Πάμε λοιπόν, το βάζουμε το κοτόπουλο μέσα σε ένα μπολ. Πάρα πολύ καλό αλάτισμα. Άρα χοντρό, θαλασσινό αλάτι. Ξύσμα από λεμόνι. Ψιλοκομμένο σκόρδο. Πιπέρι καγέν, είναι καυτερό, οπότε μη βάλετε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά βάλτε για ένταση. Καπνιστή πάπρικα, ωραίο άρωμα. Μπαχάρι, τριμμένο. Μπόλικο, μην το λυπηθείτε. Ελαιόλαδο. Ανακάτεμα. Πιέστε τα μπαχάρια να μείνουν πάνω στο κοτόπουλο. Θα μπορούσαμε να μείνουμε εδώ και θα είχαμε μια πάρα πολύ ωραία μαρινάδα για το γύρο. Δεν θα σταματήσουμε όμως εδώ. Θα πάμε και θα βάλουμε μέσα γιαούρτι, το οποίο θα δώσει αυτή την ωραία οξύτητα που έχει το γιαούρτι και επίσης το γιαούρτι θα κάνει το κρέας μας λίγο πιο μαλακό. Η υγρασία που έχει το γιαούρτι θα μαλακώσει το κρέας. Ωραίο ανακάτεμα, βγάζουμε το γάντι, παίρνουμε το κοτόπουλο και το βάζουμε στο ψυγείο για περίπου μία ώρα, να κάτσουν τα μπαχάρια και η μαρινάδα πάνω στο κοτόπουλο. Όση ώρα λοιπόν περιμένουμε να μαριναριστεί το κοτόπουλο, θα πάμε και θα κάνουμε μία σάλτσα χοντροκομμένη, τύπου γκουακαμόλε, δεν είναι ακριβώς γκουακαμόλε, έχει κάποια υλικά που έχει γκουακαμόλε, αλλά έχει ένα υλικό το οποίο ξεχωρίζει τελείως. Θα πάμε λοιπόν και θα κόψουμε αρκετό φρέσκο κόλιαδρο, θα ψιλοκόψουμε. Θα το ρίξουμε μέσα σε ένα μπολ. Θα βάλουμε ωραία χοντρά κομμάτια από αβοκάντο. Θα βάλουμε ταχίνι. Είναι ένα υλικό που δεν συνηθίζεται να μπαίνει στην γκουακαμόλε, παρόλα αυτά θα απογειώσει τη γεύση. Χυμό λεμονιού. Θα πάμε και θα βάλουμε ψηλό αλάτι. Λίγο ακόμα γιαούρτι. Καλό ανακάτεμα και πιέζουμε ελαφρά για να σπάσουμε τα κομμάτια από το αβοκάντο. Δεν θέλουμε να τα σπάσουμε πάρα πολύ. Δείτε τι ωραία που έγινε η σάλτσα. Λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Θα την αφήσουμε αυτή στην άκρη. Θα πάμε και θα προθερμάνουμε ένα τηγάνι δυνατή φωτιά, γιατί ο γύρος, ο δικός μας, ο σπιτικός, θέλει ψήσιμο σε πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Αφήνουμε το τηγάνι να κάψει, βγάζουμε το γύρο από το ψυγείο. Το τηγάνι καίει, αρχίζει και βγάζει καπνούς. Θα πάμε, θα βάλουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο. Ρίχνουμε μέσα το σπιτικό γύρο. Μουσική
τον σπάμε να ξεκολλήσει από το γιαούρτι, να χωριστούν τα κομμάτια. Πάμε και βάζουμε μέσα ρίγανη ξερή. Ξερό θυμάρι. Τα μπαχαρικά μυρίσαν πάρα πολύ ωραία, πιστέψτε με. Ανακάτεμα συνέχεια, γιατί το γιαούρτι όταν πέσει σε υψηλή θερμοκρασία αρχίζει και κάνει κρούστα. Δεν θέλει πάρα πολύ μαγείρεμα, επειδή έχουμε ψιλοκόψει το κοτόπουλο, οπότε σε 7 με 8 λεπτά το κοτόπουλο είναι έτοιμο. Βλέπετε πώς αρχίζει και κάνει κρούστα αμέσως το γιαούρτι. Γύρος έτοιμος, κλείνουμε το μάτι, ακούστε το γύρο να τσιρίζει. Όσο σταματάει το τσισίρισμα, σημαίνει ότι σταματάει και η θερμοκρασία. Πάμε και βάζουμε μέσα το κρεμμύδι. Ανακάτεμα, το έχω κόψει σε λεπτές φέτες. Ανακάτεμα, να ψηθεί λίγο με τη θερμοκρασία που έχει μέσα το τηγάνι. Δεν θέλω να καραμελώσει, θέλω να παραμείνει τραγανό, απλά θέλω να μαλακώσει λίγο. Και πάμε λοιπόν να τυλίξουμε τορτίγες. Έχουμε λοιπόν τορτίγες από την εταιρεία Καραμολέγκος. Είναι η σειρά αξιαγάπητες. Έχει και σταρένιες και ολικής άλεσης. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τις σταρένιες. Είναι μαλακές, λαχταριστές τορτίγες που μπορεί να γίνουν ένας γευστικός καμβάς για κάθε ιδέα που έχετε. Ανοίγουμε λοιπόν τη συσκευασία. Βγάζουμε 2 τορτίγες. Τις βάζουμε πάνω από το κοτόπουλο στο τηγάνι για να μαλακώσουν ελαφρά με τους ατμούς που έχει το τηγάνι. Οι τορτίγες έχουν μαλακώσει, έχουν τραβήξει και λίγο ζουμάκι από το σπιτικό γύρο. Τις απλώνουμε κάτω και θα πάμε να κάνουμε 2 ωραίες τσέπες. Δείτε λοιπόν πώς γίνονται οι τσέπες. Βάζουμε τη σάλτσα στη μέση της τορτίγιας. Τη συνέχεια απλώνουμε ντομάτες πάνω από τη σάλτσα και προς τα πάνω, στην πάνω πλευρά της τορτίγιας. Πάμε τώρα να βάλουμε γύρω μαζί με κρεμμύδι. Πόσο ωραίος και πόσο λαχταριστός φαίνεται το γύρος. Διπλώνουμε την κάτω πλευρά, πιέζουμε, διπλώνουμε τα πλαϊνά και κάνουμε 2 όμορφες τσέπες. Βλέπετε, μία τσέπη. Κλείνουμε με λίγη σάλτσα. Και έχουμε κάνει 2 πάρα πολύ όμορφες τσέπες. Πάμε να πάρουμε ένα πιάτο να τις σερβίρουμε. Πιάτο λοιπόν, τσέπη κάτω, πρώτη, τσέπη δεύτερη πλάι, πιο κλειστή αυτή, και από πάνω, επειδή αυτή τώρα η σάλτσα είναι πάρα πολύ ωραία, αυτή θα τη βάλω στο πλάι, εδώ, και από πάνω θα βάλω ψιλοκομμένη ντομάτα μαζί με κόλιανδρο, να πάει παντού. Ρουστίκ, φοβερό πιάτο,
Μεξικάνικα στοιχεία, ελληνική προέλευση, πάρα πολύ ρουστικ, πολύ χορταστικό για όλα τα μέλη της οικογένειας.